Καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους αγρότες. Μαζί με την Πανελλαδική πριν 15 μέρες αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την Πανελλαδική των Μπλόκων. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την συγκέντρωση εδώ στη Βέρεια. Πιο πολύ για το λόγο ότι και είπαμε Βέρεια, Πέλα, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε εδώ. Το πρόβλημα γνωρίζετε όλοι ότι είναι το ροδάκινο. Σίγουρα όλα τα προϊόντα είναι σε προβληματική κατάσταση φέτος, αλλά το πιο κύριο για εμάς εδώ στην Μαθία και στην Πέλα είναι το ροδάκινο. Βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από την αρχή της σεζόν με ζημιές, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις, με το πόλεμο της Ουκρανίας να μας χτυπάει πολύ δυνατά, δεν φταίμε εμείς που έγινε ο πόλεμος της Ουκρανίας και να έχουμε αυτές όλες τις επιπτώσεις σε αγροφόρια, σε πετρέλαιο, στα λιπάσματα, τα γνωρίζετε. Όλη η σεζόν ήταν δραματική για εμάς τους αγρότες, με τις τιμές να είναι κάτω από το κόστος. Βλέποντας όλη αυτή την περίοδο που ήταν χάλια η κατάσταση, βλέπουμε ότι αποκλείεται να μπορέσουμε να βγάλουμε την καινούρια τη σεζόν και ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αγροτικούς συλλόγους που ήρθανε από Λάρισα. Θα σας διαβάσω τώρα ο Θόδωρος που Θοδωρής εδώ, ποιοι συμμετέχουν. Είμαστε αποφασισμένοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να βγούμε σε κινητοποιήσεις, δηλαδή ο στόχος είναι αυτός. Η αλήθεια, συνάδελφοι αγρότες, είναι ότι εάν δεν κινητοποιηθούμε, εάν δεν πιέσουμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Δηλαδή θα καθόμαστε στα καφενεία, θα σχολιάζει ο ένας με τον άλλον, θα λέμε θα πάρουμε. Το χειρότερο είναι αυτό που ακούμε συνέχεια, γιατί έχουμε επαφές με κόσμο, ότι λένε ότι άμα ρε θα γίνουν εκλογές, θα πάρουμε λεφτά. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για εμάς τους αγρότες. Και θα καθόμαστε και θα αναπαυόμαστε και θα λέμε άμα ρε θα πάρουμε. Εμείς από την εμπειρία που έχουμε και όσες φορές βγήκαμε σε κινητοποίηση στον δρόμο, εμείς σαν η Μαθία στον κόβο της Κουλούρας και στην Άουσα, πάντα κάτι παίρναμε. Βάζαμε 2-3 ζητήματα και πάντα κάτι παίρναμε. Πήραμε 3,5 λεπτά, πήραμε 3 λεπτά, πήραμε κλαδοσπόροι, πήραμε το αφορολόγητο που τραβήξαμε πίσω. Χωρίς κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ να ακούσουμε και εσάς, να μας πείτε και στις απόψεις σας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θοδωρή, για διάβασε ποιοι αγροτικοί σύλλογοι είναι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχουν ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου με τον Στέλιο τον Κιτριτσί, ο Αγροτικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης Ομόνια με τον Καραπάνα τον Περικλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθαν μόνο οι πρόεδροι, απλά διαβάζω και τα ονόματα των πρόεδρων. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Ενότητα Πέλλας, ο Σουμελίδης ο Γιάννης και το Διοικητικό του Συμβούλιο, αλλά και άνθρωποι που τον συνοδεύουν. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέλιας, με τον Τάσο τον Χαλκίδη και τους υπόλοιπους που είμαστε εδώ. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Αμυντέου, η Διαμαντούλα η Κρητικού. Από τον Αγροτροφικό Σύλλογο Αγρός Αλμοπίας, ο Στάγιας ο Θανάσης. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Ανατολικής Ερδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, ο Ευαζίδης, ο Τάσος και οι υπόλοιποι. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Μεσημερίου Έδεσας, ο Βλαδίκας, ο Τάσος. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Σκίδρας, ο Χριστοφορίδης, ο Γιάννης. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Νάουσας, το Μαρίνο Αντίπα, ο Τάκης, ο Τσουλάκος. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Ροδοχωρίου, ο Σκεντερίδης, ο Γιώργος. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο Μαυρίδης, ο Κοσμάς. Από τον Σύλλογο Αγροτών Κτηνοτρόφων Κατερίνης, η Δήμητρα, ο Τσακαλάκης, ο Ανέστης. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γαλατάδων, τον Μπλόκο Μεσημερίου, ο Χρυσάφης, ο Δημήτρης. Και συμμετέχει επίσης και το Συνδικάτο Γάλακτος και Τροφίμων και Ποτών, η Μαθίας Πέλλας, με τον Κουπίδη, τον Χρήστο.
κάνουμε. Να θέλω να το πω εγώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις σε αυτόν τον χώρο. Πραγματικά η συμμετοχή σήμερα είναι άξια λόγου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει το πόσο δύσκολη είναι η κατάστασή μας για μία ακόμη φορά. Λέμε και ξαναλέμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα. Ό,τι προβλήματα τελικά μαστίζουν αυτή τη χώρα, σκάνε στη ράχη μας, σκάνε στην πλάτη του αγρότη. Από την ακρίβεια, από την πανδημία, από την οικονομική κρίση, από τον πόλεμο. Πρέπει να τα υποστούμε όλα εμείς. Λες και εσύ φταίμε για όλα εμείς. Δεν μας προστατεύει κανείς. Δεν ακούγεται, παιδιά. Θα φωνάζω πιο δυνατά, θα μιλάμε πιο δυνατά. Είπαμε, δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται, είπαμε ότι πραγματικά η σημερινή συγκέντρωση σημαίνει πράγματα. Σημαίνει πόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση από όλες τις μεριές και από όλα τα μετερίζια. Ουσιαστικός λόγος είναι το ροδάκινο. Το προϊόν αυτό που έθρεψε 4 γενιές, ίσως και περισσότερες, στην περιοχή της Πέλλας και της Σημαθίας, που είναι η καρδιά του προϊόντος αυτού, αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, όπως και όλα τα προϊόντα σχεδόν. Αλλά το ροδάκινο πραγματικά ήταν αυτό πια που έτσι ήταν, ταβάνωσε την κατάσταση. Από την απορρόφηση του προϊόντος, θέλετε. Από το ότι είχαμε αντίπαλο τις καιρικές συνθήκες που δεν ξέρουμε, είμαστε αδύναμοι μπροστά σε αυτό το γεγονός. Δεν καλύπτει ο φορέας μας, ο ασφαλιστικός, πολλά καιρικά φαινόμενα και μένουμε εκτεθειμένοι συνεχώς. Οι τιμές που μέχρι τέλους πουλάμε και δεν ξέρουμε, ανοίγουμε το χέρι μας για να δούμε τι θα πάρουμε. Αν σκεφτούμε εδώ, συνάδελφοι, ότι μέχρι και σήμερα περιμένουμε να τελειώσει ο μήνας, λες και εσύ εμείς πάμε και αγοράζουμε γάλα ή ξέρω εγώ κάτι από το σούπερ μάρκετ και το γάλα κτηνοτροφικό προϊόν είναι, λες και εσύ παίρνουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο κάνουν και δεν ξέρουμε πόσο το πληρώνουμε. Τα ροδάκινα ως συνήθως περνάμε αυτό το Γολγοθά κάθε χρόνο. Πόσο, γιατί, τι θα γίνει μέχρι τέλους. Το κόστος ανακαλλιέργεια είναι από τον Δήμο Αμιντέου. Το κόστος σε εμάς, πιστεύω ότι δεν διαφέρει πολύ από τόπο σε τόπο, έχει φτάσει πάνω από 1.000 ευρώ το καλλιεργητικό κόστος. Είναι θαύμα και είμαστε μάγοι και φακίριδες με τον τρόπο πλέον που αρχίσαμε να ζούμε, γιατί ζούμε χρεωμένοι, ζούμε έχοντας υποχρεώσει τα φροντιστήρια των παιδιών μας, ζούμε αφήνοντας τους εαυτούς μας παραμελημένους, ζούμε γιατί αφήνουμε πράγματα συνεχώς πίσω για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε και την επόμενη χρονιά. Δεν νομίζω ότι μας αξίζει, και πιστεύω και όλοι σας, δεν πιστεύω ότι μας αξίζει ένας τέτοιος τρόπος ζωής, ότι και εμείς έχουμε δικαιώματα στη ζωή και τέλος πάντων πρέπει να αξιοποιηθεί και ο κόπος μας και όλο αυτό που τραβάμε όλο τον καιρό. Οι βροχοπτώσεις, εμείς είμαστε μια περιοχή ουσιαστικά παιδιά χαλαζοχτυπημένη. Οι βροχοπτώσεις ήρθαν και αποτελείωσαν τα ροδάκινα από περιοχή σε περιοχή και ειδικά στην περιοχή και της Σημαθίας και της Πέλλας και ανεβαίνοντας πιο πάνω, γιατί ήδη ήταν πληγωμένα τα προϊόντα μας. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο κάθε αγώνας φέρνει και το αποτέλεσμά του. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τα μήλα σε δραματική κατάσταση και για τα ακτινίδια δεν ακούγονται πολύ καλά πράγματα. Έτσι όπως είμαστε, συνάδελφοι, μαζεμένοι εδώ πέρα, πρέπει να δούμε όλοι μαζί, σαν μια φωνή, σαν μια γροθιά, θα πρέπει να μας ακούσουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, να στηρίξουν τον αγροτικό τομέα για να υπάρξει αύριο και για μας. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε για το πώς θα κινηθούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι είμαστε εδώ μαζεμένοι τόσοι πολλοί άνθρωποι
δείχνει πρώτα και κύριε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε όλοι αγρότες που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης. Δείχνει, ελπίζω, και την αποφασιστικότητα που έχουμε να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Να διεκδικήσουμε δηλαδή μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν και να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και τον χρόνο. Γιατί και αυτό για πολλούς συναδέλφους δεν είναι σίγουρο πλέον, αν δεν πάρθουν μέτρα και αν δεν ενισχυθεί το εισόδημά μας. Που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στα Ροδάκινα και σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Να είστε σίγουροι ότι ήδη αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Αυτή είναι η μεγάλη συμμετοχή και η αίθουσα που είναι πολύ μικρή για να μας χωρέσει. Έχει ήδη σταλεί και στο Υπουργείο και σε βουλευτικά γραφεία και παντού και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στη Βέρεια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που δείχνει και διαθέσεις. Και θα το μετρήσουν και αυτό στις όποιες αποφάσεις θα πάρουν και είναι σημαντικό που το καταφέραμε. Τι έχουμε φέτος? Υπάρχει μια χρονιά που έχει τεράστιο κόστος παραγωγής σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Και αυτό δεν ξεκίνησε μόνο εξαιτίας του πολέμου, ήταν και πριν τον πόλεμο. Τα λοιπάσματα ήταν πριν τον πόλεμο. Ας πούμε. Το ρεύμα έχει ξεκινήσει από πέρυσι, τέτοια εποχή, από τον Αύγουστο, με τη ρήτρα προσαρμογής. Έχει τριπλασιαστεί. Και έχει τριπλασιαστεί διότι επέλεξαν να δώσουν στους παρόχους πάρα πολλά λεφτά. Και να καταργήσουν το λιγνίτη, ο οποίος ήταν μια φτηνή μονάδα παραγωγής ρεύματος. Είναι συγκεκριμένο και το γιατί το έκαναν. Το ίδιο με το πετρέλαιο. Μας δώσαν, τι πήραν στο Ροδάκινο, 6,2 το στρέμμα και 4,2. Επειδή συναντηθήκαμε με τον Γιωργαντά στις 6 Σεπτεμβρίου, σαν Λάρισα συναντηθήκαμε για τα προβλήματα αυτά, Ροδάκινα, Μήλα κτλ. Τέτοια προβλήματα. Δεν μας είπε ότι θα υπάρχει και δεύτερη, γιατί λένε πολλοί ότι θα υπάρξει και δεύτερη δόση. Δεν μας είπε για δεύτερη δόση το πετρέλαιο. Δεν μας ανέφερε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρήματα σαφέστατα στο πετρέλαιο, δηλαδή να σου δίνουν 2 λίτρα πετρέλαιο για την καλλιέργεια, το στρέμμα σαφέστατα δεν καλύπτει τίποτα από το μεγάλο κόστος που έχουμε. Τα λοιπάσματα έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα και με όλα αυτά που λέμε καλλιεργητικά έξοδα. Και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι είχαμε για να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το κόστος. Το 1/3 της παραγωγής σχεδόν έχει τυπηθεί από τη βροχή και δεν αποζημιώνεται από την ενεργά. Το υπόλοιπο δόθηκε σε τιμές χαμηλές και κάτω από το κόστος παραγωγής. Άλλο χάθηκε επειδή δεν το έπαιρνε η βιομηχανία. Και μιλάμε τώρα για ένα προϊόν. Άμα τα βάλουμε όλα τα προϊόντα εδώ της περιοχής, όλα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Συνεπώς, είμαστε μέσα. Δεν νομίζω ότι κανένας τον πιστεύει ότι είναι κερδοφόρα η χρονιά αυτή τη στιγμή. Και αφόσον είμαστε μέσα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε σε μια προσπάθεια να βγούμε έξω. Να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε τον πόλεμο ο οποίος ξαναδημιούργησε ένα πολύ πιο αυστηρό εμπάργο προς τη Ρωσία που ήταν μια τεράστια αγορά που από το 2013 αυτή η περιοχή έχει χτυπηθεί και αυτό το προϊόν έχει χτυπηθεί από το εμπάργο στη Ρωσία και θα πρέπει να ανακαλυστεί από την ελληνική κυβέρνηση να μην του στηρίξει κτλ. Ας πει και μια φορά όχι, τέλος πάντων σε μια τέτοια απόφαση, γιατί εμείς χάσαμε μια τεράστια αγορά, τη χάσαμε ειδικά φέτος. Και δεύτερο, συνάδελφε, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την αγοραστική ικανότητα του κόσμου. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και οι συντάξεις, οι χαμηλοί και δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν τα προϊόντα μας. Τα φρούτα είναι είδος πολυτελείας. Δεν θα το αντιμετωπίσουμε μόνο το 2022, θα το αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια αυτό. Η εσωτερική αγορά, η εγχώρια δηλαδή αγορά, δεν μπορεί να απορροφήσει τις ποσότητες των φρούτων στον βαθμό που το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να σκεφτόμαστε και τέτοια ζητήματα και τον κοινό αγώνα που πρέπει να έχουμε και με αυτές τις κοινωνικές ομάδες που όταν λένε ότι πρέπει να αυξηθεί ο μισθός ή η σύνταξη, πρέπει να το στηρίξουμε. Και μας συμφέρει να το στηρίξουμε. Διότι αν δεν έχουν αυτοί χρήματα, δεν θα πουλάμε κι εμείς τα προϊόντα μας. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο τώρα υπάρχουν οι εξής δρόμοι μπροστά μας. Ο ένας είναι να εφησυχάσουμε, να πούμε ότι οι εκλογές κάτι θα δώσει, ρε παιδιά. Μάτων τη μήνυμη, μα κάτι θα δώσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως μας είπε ο κύριος Γιωργαντάς στη συνάντηση που κάναμε, πριν 15 μέρες ήταν η συνάντηση, δεν πήρε. Έχει σκοπό να δώσει τη μήνυμη και στα μήλα και στην ηλιά και στα αμύγδαλα και στα σταφύλια και στα αχλάδια. Του τη μήνυμη μας έλεγε.
Θα δούμε από τον Τιμήνιος, θα δούμε από τον Τιμήνιος. Αυτό σας είπε και εσάς εδώ στη Βέρεια όταν ήρθε, θα δούμε από τον Τιμήνιος. Πόσα λεφτά έχει αυτό τον Τιμήνιος, σημειωτών τα 50 εκατομμύρια πέρυσι τα είχαν δώσει για το ρεύμα. Λεφτά των αγροτών, λεφτά που είναι για την αγροτική παραγωγή και για τη στήριξή μας τα δώσαν για το ρεύμα, για τη ρήτρα από τις αρμογίες. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή τι γίνεται. Πόσα λεφτά έχει αυτό το de minimis. Συν το γεγονός ότι πρέπει να είστε λίγο υποψιασμένοι ότι εδώ η περιοχή έχει πάρει για 2 χρόνια de minimis και το de minimis έχει ασφαλιστική δικλίδα, έχει ταβάνι 18.000 στο άτομο, στον αγρότη για την τριετία. Μέχρι 18.000. Αν κάποιος δηλαδή ας πούμε έχει πάρει 15.000 ως τώρα, de minimis σημαίνει ότι θα πάρει 3.000. Όχι ζημιά και να έχει. Το ένα είναι να φυσικάσουμε και να πούμε εκλογές είναι, κάτι θα δώσουμε παιδιά. Εντάξει. Το άλλο είναι να κάνουμε, δεν ξέρω, προσευχή στο Θεό, ας πούμε, μας και μας δώσουν τίποτα. Και το άλλο είναι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Και παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια μας σημαίνει ότι εμείς ήδη θα διεκδικήσουμε το δίκαιό μας. Και δεν έχουμε άλλο δρόμο. Και ποτέ δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και αν πιστεύει κάποιος ότι έχουμε άλλη επιλογή, εδώ να το κάνουμε και την κουβέντα, γι' αυτό μαζευτήκαμε για να το συζητήσουμε, συνάδελφοι. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέτρα. Και επαφές θα κάνουμε και συναντήσεις θα κάνουμε, αλλά για να έχει και νόημα η συνάντηση πρέπει να έχει ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του. Και ο αγρότης του μοναδικό διαπραγματευτικό ατού που έχει στα χέρια του είναι η οργάνωσή του, η ενότητά του και το τρακτέρ του. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, αν πας στο Υπουργείο τώρα και συναντηθείς χωρίς τίποτα από πίσω σου, θα σου πούνε εντάξει, ήρθατε, θα κάνουμε μια ωραία φιλολογική συζήτηση, θα μας κεράσουν και ένα νερό. Θα μας πούνε και κάτι θα δώσουμε, ρε παιδιά, κάτι θα γίνει, ας πούμε, δεν σας αφήνουμε έτσι. Θα πάρετε κάτι ψίχουλα όπως πήρατε στο πιτρέλι στο λίπασμα 2 ευρώ το στρέμμα, ας πούμε, 3 ευρώ το στρέμμα, τόσο θα μας δώσουν. Στο λίπασμα, όταν θα το δώσουν, όταν θα το δώσουν, τόσο βγαίνει περίπου, 3 τσουβάλια στο άτομο τέλος πάντων, και θα λέμε μια χαρά είμαστε, κάτι πήραμε. Άρα, συνάδελφοι, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δεν είναι ότι το θέλουμε. Διότι το επιδιώκονται, γιατί ακούγονται και τέτοια. Και πολλά θα ακουστούν. Και να είστε σίγουροι ότι και τηλέφωνα θα αρχίσουν να πέφτουν σήμερα μετά τη σύσκεψη και οι υποσχέσεις θα πέφτουν και ό,τι θέλει θα πέφτουν για να μην γίνουν κινητοποιήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή όμως είναι μονόδρομες για μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και ότι το δίκαιό μας θα το κερδίσουμε. Να τους αναγκάσουμε να το κερδίσουμε. Γιατί τα κάτω ψέματα. Το μοναδικό που φοβούνται η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα κτλ. Είναι το πολιτικό κόστος. Αν αισθανθεί ότι χάνει δύναμη τότε, αν αισθανθεί αγανάκτηση και δυσαρέσκεια, τότε κάτι μπορεί να δώσει. Και πάντα έτσι γινόταν και γι' αυτό κάναμε τις κινητοποιήσεις και πάντα με τις κινητοποιήσεις κερδίζαμε. Να μην σας θυμίσω τώρα ότι έχουμε κερδίσει κατά καιρούς. Έχουμε κερδίσει πάρα πολλά. Μόνο τα φορολόγια του συνάδελφου που πήραμε, μόνο τα φορολόγια του 2016, δεν ξέρω αν έχει καθίσει κανένας να το μετρήσει την τσέπη του πόσο είναι. Δεν υπάρχει αγρότης που δεν έχει πάρει τουλάχιστον 2.500 το χρόνο φορολόγιο του. 6 χρόνια είναι 15.000. Δηλαδή από αυτά που έχουμε στο χέρι, στην τσέπη μας, θα μας έλειπαν άλλα 15.000 χωρίς εκείνον τον αγώνα. Μόνο από αυτό. Σύν όλα τα άλλα που έχουμε πάρει. Ακόμα και το λίπασμα, ακόμα και το πετρέλαιο στα 68 εκατομμύρια και ακόμα και στους τρόφους αυτό που έδωσαν, αποτέλεσμα του περσινών μπλόκων ήταν του Φεβρουαρίου. Του φετινών μάλλον, του Φεβρουαρίου του 2022. Δεν θα τα δυνανούν ούτε αυτά. Εμείς πρέπει να βγούμε μαζικά και να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και πρέπει να γίνουμε αρρωγοί αυτής της μάχης σε όλους τους συναδέλφους μας. Και στην Πέλα και στην Ιμαθία που είναι οι βασικές ορδοκινοπαραγωγικές περιοχές και στην Κουρζάνη και στη Φλόρινα και στη Λάρισα. Όπου υπάρχει, πάση περιπτώσει, αυτό το προϊόν το οποίο το δίναν παλιά και στα σχολεία, το δίναν και αλλού και σήμερα δεν υπάρχει πουθενά. Θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη. Μια σκέψη που κάνουμε, θέλουμε να τη βάλουμε για συζήτηση, θέλουμε να ακούσουμε τις γνώμες, πρέπει να συμφωνήσουμε και να φύγουμε από εδώ πέρα αποφασισμένοι για μερικά πράγματα, είναι να κάνουμε ένα τριήμερο κινητοποιήσεων 11, 12, 13, είναι 3, 4, 5 Οκτωβρίου, για να μπορέσει να υπάρχει μια προετοιμασία από σήμερα να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι, να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να ενημερώσουν τον κόσμο, να τον πείσουν. Γιατί πρέπει να πιστεί ο άλλος να κατέβει. Μπορεί να βλέπει το λύκο, αλλά μερικές φορές δεν θέλει να πιστέψει ότι έχει το λύκο απέναντι. Πρέπει να πιστεί ότι πρέπει να κατέβει και να συμμετέχει. Πρέπει να είμαστε πολλοί σε αυτόν τον αγώνα, να γίνει εκείνο το τριήμερο με διαφορετικές μορφές σε κάθε περιοχή, ανάλογα και τις δυνατότητες. Δεν ξέρω, μπορεί η Πέλα και η Ιμαθία, επειδή είναι και μαχητικές και έχουν και το μεγάλο όγκο, και εκείνη την περίοδο δεν ξέρω τώρα και τι δουλειές θα υπάρχουν, μπορεί να κάνουν και
να είναι και τριήμερη, ας πούμε, η κινητοποίηση, διήμερη, δεν είναι να γίνει μόνο. Μπορεί να γίνει, ναι, σε έναν κόμβο και τα λοιπά, να πάνε τα τρακτέρ, να υπάρχει μια πίεση συνεχόμενη, δηλαδή, και να δείχνουμε αποφασιστικότητα. Και μετά στις 22-23, τώρα θα δούμε πότε θα γίνει αγρότικα φέτος και εκεί θα γίνει κλιμάκωση. Θα γίνει κλιμάκωση αυτής της κινητοποίησης, θα είναι βασικό θέμα των τιμών και τα λοιπά, που με αυτό θα πάμε και στην αγρότικα και μετά θα να πάμε, αφού θα γίνουν αυτές οι κινήσεις, να ζητήσουμε και τη συνάντηση για να, που θα έχει όμως από πριν κόσμο, συμμετοχή και αγώνες και θα υπάρχει μια πίεση στην κυβέρνηση ώστε πραγματικά να έχει αποτέλεσμα σε αυτή τη συνάντηση. Τι διεκδικούμε? Το αυτονόητο. Ένα. Δεν φταίμε εμείς για την απώλεια εισοδήματος, δεν φταίμε ούτε για τους βιομηχάνους, ούτε για τις βροχοπτώσεις, ούτε για τις τιμές, ούτε για το εμπάργο στη Ρωσία, ούτε για τον πόλεμο, ούτε για την αγοραστική ικανότητα του κόσμου. Θέλουμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος ώστε να σταθούμε στα πόδια μας, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Αν θέλουν πρωτογενή τομέα, θα το κάνουν. Πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι πρωτογενή τομέα. Και μην με πει κανένας ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Να σας αναφέρω ό,τι παραδείγματα θέλετε. 370 εκατομμύρια πετρέλαιο στους υφοπλιστές, στους κλινικάρχες, στους αξιοδόχους. 68 στους αγρότες που είμαστε 362.000. Και αυτή είναι μια κούφτα. 370 κάθε χρόνο. Είμαστε 68 για ένα χρόνο. Αυτό είναι μέσα στην τετραετία. Θέλετε άλλο? Θέλετε παραδείγματα πάρα πολλά. Ταμείο ανάκαμψης. 70 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, μην νομίζετε, θα τα ξαναδώσουμε αυτά τα λεφτά. 70 δις δίνουν στις επιχειρήσεις, 1 δισεκατομμύριο στους αγρότες, ένα από τα 70, το οποίο θα πάει στις αγροτικές επιχειρήσεις όμως, όχι στους αγρότες. Θέλετε από τον κορονοϊό, 32 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσαν στις επιχειρήσεις και 350 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα, το 1% πήραμε. Και από την άλλη πλευρά μας λένε ότι πρωτογενείς τομέας είναι η ατομομηχανία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ότι εσείς παράγετε και δουλεύετε και σαν τον τουρισμό είστε βιβαριά, βιομηχανία και δεν συμμαζεύεστε και σάλια. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Μπορεί να πουλάς εσύ το προϊόν με ανοιχτή τιμή. Δηλαδή πήγε κανένα να αγοράσει μια τηλεόραση, ας πούμε, από ένα μαγαζί και να του πει του μαγαζάτορα, φέρε εδώ την τηλεόραση και όταν έχω λεφτά όσα έχω θα σου δώσω. Πήγε κανένα να πουλάει με 20, με 30, με 40 λεπτά το προϊόν και να το βρει 2-2,5 ευρώ στην αγορά. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Ποιο κερδοσκοπεί και σε βάρος των αγροτών και σε βάρος των καταναλωτών? Αυτά τα ερωτήματα τα έχουμε θέσει επανειλημμένα. Ο ίδιος ο Γεωργιάδας μας είπε ότι έπρεπε να πληρώνεσαι στον ένα μήνα. Ο ίδιος ο Γεωργιάδας μας είπε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτές τιμές. Και του λέμε τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, γιατί ποιο θα το λύσει το θέμα? Και δεύτερο, συνάδελφοι, εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Άνθρωποι είμαστε που δουλεύουμε, που έχουμε κόπο και υδρότα και επιδίωμε και χρήματα σε μια καλλιέργεια και θέλουμε να βγάζουμε ένα προϊόν, αυτή είναι η χαρά μας, να βγάζει μια παραγωγή και να την πουλάς και να ζεις σαν άνθρωπος. Δεν θέλουμε ούτε voucher, ούτε pass, ούτε de minimis, ούτε επιδόματα κάθε χρόνο να μας πετάνε κάποια ψίχουλα μόνο και μόνο για να μας κρατάνε στο χωράφι, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Πού θα πας στα 40, στα 50, ακόμα και στα 30, πού θα πας? 1 εκατομμύριο είναι άνοιγμα στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να μας πετάνε κάποια ψίχουλα κάθε χρόνο και να λέμε άντε τη βγάλαμε και φέτος, άντε του χρόνου έχει ο Θεός. Εμείς θέλουμε οι τιμές των προϊόντων μας να πουλούνται σε τιμές που να μας αφήνουν να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα μεροκάματο. Και ο εργάτης έχει ένα μεροκάματο και ο βουλευτής έχει ένα μισθό. Όλοι έχουν ένα μεροκάματο. Και εμείς αυτό θέλουμε. Ένα μεροκάματο που να μπορούμε να ζήσουμε και να μπορούμε να ξανασυνεχίσουμε την καλλιέργεια. Γιατί φέτος θα κοπούν πολλά δέντρα. Θα εγκαταλειφθούν πολλά χωράφια εάν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα και αν δεν κερδίσουμε στο δίκιο που έχουμε. Άρα σας κάνουμε αυτή την πρόταση με αυτά τα αιτήματα και με ό,τι άλλο θα βγάλει η σημερινή συνέλευση να πείτε και πάνω στην πρόταση αυτή που σας κάναμε για κινητοποιήσεις. Αυτό το σχεδιάγραμμα, δηλαδή 11, 12, 13, μετά στην αγρότικη και μετά συνάντηση και μετά θα δούμε πάλι τι θα κάνουμε, ανάλογα τα αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον αγρότη. Για μας, για τον εαυτό μας και για την τσέπη μας. Και θέλω να πω στην άλλη του εξής, επειδή διαβάζουμε στο Facebook, ακούγονται και στα καφενεία κτλ. Όποιος αυτή τη στιγμή σήμερα, εδώ, σε αυτή τη συγκέντρωση, με αυτό τον όγκο και με αυτό το πρόβλημα, λέει ότι η Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου είναι κυβερνοσχέδιο που θέλουν να κάνουν τάδε. Η Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου είναι τέτοια κτλ. Είτε είναι χαζός, δεν καταλαβαίνει ότι πάει τάδε στην τσέπη του, η μοναδική ελπίδα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς. Όχι εμείς. Αυτό είμαστε.
Η μοναδική ελπίδα αυτή τη στιγμή για το Ρουδάκι είναι είμαστε εμείς που είμαστε εδώ. Εμείς θα οργανώσουμε τον αγώνα για να πάρουν όλοι λεφτά, όλοι. Λοιπόν, είναι, είτε δεν καταλαβαίνει τι πάει να είναι στην τσέπη του, είτε είναι βαλτός και πρέπει να τους, να τους τη λέμε όλοι. Πώς του λέμε, να τους απαντάμε αυτά που λέτε. Γι' αυτό. Έλα, δώσ' το λόγο κάτω. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας χαιρετίζουμε και εμείς εκ μέρους του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνά που είμαστε εδώ πέρα. Πολλοί συναδελφοί μας δεν μπορούσαν να έρθουν γιατί πέρα από τα Ροδάκινα που είναι μια κύρια καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβολα και γενικότερα του νομού Λάρισας υπάρχουν και άλλες δυναμικές καλλιέργειες όπως είναι τα Βλάδια, όπως είναι τα Σταφύλια και αυτά είναι όπως και τα Ροδάκινα, όπως πήγαν και τα Ροδάκινα, έτσι πήγαν και αυτά, όπως πολύ σωστά είπαν και οι συνάδελφοι. Η ίδια εικόνα είναι και στο Ροδάκινα, η ίδια είναι και στα Βλάδια, η ίδια είναι και στο Μήλο, η ίδια είναι και στο Σταφύλι. Φέτος η χρονιά είναι καταστροφική. Αυτό που βάλαμε στον Υπουργό, σαν αίτημα, στη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα ως Λάρισα, το βάλαμε το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε μια καλλιέργεια όλοι εδώ πέρα που βρισκόμαστε, την είμαστε στον Τίνο, στην Μαθία, στην Πέλετ, στην Βέρεια ή οτιδήποτε. Και δεν έχουμε καλλιέργειες τις οποίες θα τις βάλεις μια χρονιά, δεν πήγε καλά, θα τις ξεπατώσεις και θα βάλεις κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για πολυετείς καλλιέργειες, καλλιέργειες οι οποίες έχουν κόπο, καλλιέργειες οι οποίες δεν μπορούν, έχουν ένα πάρα πολύ ψηλό κοστολόγιο, είτε είναι γραμμικές είτε είναι ελεύθερες. Είναι καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να έχεις ειδικά εξειδικευμένα μηχανήματα για να μπορέσεις να κάνεις καλλιεργητικές φροντίδες. Και δεν μπορεί ένας υπουργός να έρχεται και να μας λέει ότι κοιτάξτε για την αναδιάθρωση. Δεν είναι λύση η αναδιάθρωση. Λύση είναι όλα αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα οι συνάδελφοι, πραγματικά να δοθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον αγρότη, αυτοί θα τα βρουν ποια θα είναι, ώστε να γίνει ένα πλήρως του χαμένου εισοδήματος. Γιατί αυτή τη στιγμή η καταστροφή, δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα είμαστε του χρόνου εδώ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς σε λίγο καιρό έρχονται τα χειμωνιάτικα τα λιπάσματα, θα μπορέσουμε να πάμε να ρίξουμε λίπασμα με αυτές τις τιμές που έχουμε πουλήσει τα προϊόντα και με την ανατίμηση που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα λιπάσματα. Πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνει και σαν περιοχή, γιατί η περιοχή του Τυρνάβου δεν έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια χρηματοδοτικό εργαλείο. Κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο. 200 στρέμματα σε ολόκληρο νομό Λάρισα είχε πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα βλέπουμε ακόμα χειρότερα τα μέτρα από το εμπάρκο που έχουν σκληρύνει, που έχουν πει και οι συνάδελφοι, πώς πήγε η φετινή χρονιά στο Ροδάκι, να πήρε πάλι και άλλα προϊόντα. Βλέπουμε και με την Αίγυπτο τι έχει γίνει, όπου υπήρχε και μια αγορά, κάποιοι συνάδελφοι έσπρωχαν και μπροστά. Βλέπουμε τι έγινε και με τις βιομηχανίες και εκεί πέρα στην περιοχή του νομού Λάρισας. Τα ίδια με εδώ, τα ίδια κάνουν. Δηλαδή είναι στημένο το έργο, στημένο το παιχνίδι τους. Από εκεί πέρα το θέμα είναι πώς θα κάνουμε το δικό μας το παιχνίδι. Το δικό μας το παιχνίδι, συνάδελφοι, είναι ότι όταν θα φύγουμε μέσα από εδώ, σαν Τυρνάβο, σαν διοικητικό συμβούλιο που είμαστε εδώ, θα γυρίσουμε και θα ανακοινώσουμε ανοιχτή γενική συνέλευση όλων των αγροτικών συλλόγων του Δήμου Τυρνάβου στο θέατρο Μαξίμ. Θα μεταφέρουμε όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα από όλους εσάς και μαζί σε ένα κοινό αγώνα να ξεκινήσουμε εδώ και τώρα με τα τρακτέρ στον δρόμο. Δεν μας χάρισε κανένας τίποτα. Όσο είσαι στον καναπέ και έχουν και μια υπουργή, έχουν και μια λογική μπακαλοδεύτερο. Δηλαδή σου λέει πόσα τρακτέρ είσαι, φιλαράκι έξω, έτσι ακριβώς. Πόσα τρακτέρ είσαι, είσαι 1500, είσαι 2000. Η Ελλάδα έχει τόσες χιλιάδες τρακτέρ. Άρα σου λέει είσαι 10, 15, 100. Τι θες, τι ψάχνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά και αυτό, προσέξτε να δείτε. Λίγοι βγήκαμε μέχρι τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια του λεφτά, λίγοι μας, δεν είμαστε πάρα πολύ. Μπορούσαμε να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Αλλά αυτοί οι λίγοι κατόρθωσαν τόσα πολλά. Όπως είναι το αφορολόγητο, όπως είναι όλες αυτές οι κατακτήσεις που έχουμε πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα που εκφραζόμαστε μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και των Αγροτικών Συλλόγων. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, από εσάς περιμένουμε τις δικές σας τοποθετήσεις. Ας ξεκινήσουμε με τον Γιάννη. Λοιπόν, από το Σύλλογο Ενότητα, Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Πέλας Ενότητα, τον μπλόκο Γυψοχωρίου. Σήμερα δεν είχε δουλειά στο χωράφι, την αφιέρωσα να γυρίσω τα καφενεία εκεί στη Σκύδρα τα χωριά. Σε κάθε καφενείο άκουγα και μια και κάτι καινούριο που θα μας δώσουν. Άλλος έλεγε μήνες, άλλος έλεγε στήριξη. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται. Συνεχίστε, συνεχίστε.
Άλλος έδινε στήριξη στη τιμή. Χίλια δυο διαφορετικά άκουσα. Εγώ ένα στάνταρ έχω, όπως μάλλον τότε και όλοι εσείς, γιατί εδώ είσαστε. Κόστος παραγωγής τεράστιο. Ένας κανονισμός του ΕΓΑ το 11 που δεν σε επιτρέπει να κάνεις τίποτα, ούτε να πάρεις αυτά που κάνεις. Πετρέλαιο ρεύμα στα ύψη λιπάσματα. Υγεία πρόνοια καμία στα χωριά μας. Τιμές εξευτελιστικές. Ήμασταν έξω από τη ΧΑΜΦ πριν από λίγο καιρό. Το πρωί δυστυχώς εγώ μάζεψα κάτι ρολάκι να τα έκανα τελάρο. Από τα χέρια μου φύγαν 40 λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Στην πορεία τα βλέπαμε 2,90. 70 χιλιόμετρα δεν είμαι εγώ από το χωριό από τη Θεσσαλονίκη. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε εμείς το βασικό και να θυμίζουν τα κέρδη. Πέρυσι είχαμε ολικό παγητό. Κάναμε στην Πέρα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Γεννήσαμε την αντιπεριφέρεια. Μετά το 11 για πρώτη φορά πήραμε τα 20 εκατομμύρια το κρατικό προϋπολογισμό και αποζημιωθήκαμε μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τα Χριστούγεννα πήραμε προκαταβολή και μέχρι τα Χριστούγεννα πληρωθήκαμε. Πέρυσι γύρω στις 20 του Δεκέμβρη πανελλαδική. Είμαστε στη Λάρισα. Σύσκεψη. Το ίδιο βράδυ ανακοινώνει η ΕΚΕ 35 λεπτά στο Σιπήρι. Εμείς βάλαμε κατώτερη εγγυημένη τιμή εκεί για πρώτη φορά. Τι κάνανε οι μάγκες στο τσίπισαν. 35 λεπτά, τα είδε κανείς τα 35 λεπτά. Να τα βάλουμε κάτω. 31, κλαρίσκει ο σχημός 17, μη μαζεύετε σήμερα μαλακώνουν πέφτουνε. Εργατικό λιγότερο από ό,τι χρειάστηκε. Κάντε τα συμπλήν με αυτά που κόβουν τώρα τιμολόγια. 17 λεπτά έχετε συνάδελφοι. Πού τα 35 που έλεγε ο κύριος Αποστόλου, που χώριζε τώρα μέσα στο καλοκαίρι τους βιομήχανους σε σκληρούς και μαλακούς. Λες και είναι στάρι. Δεν είναι στάρι. Λοιπόν, εμείς πήραμε το πετρέλαιο στα μπλόκα, σε αυτά τα λιγοστά τρακτέρ που ήμασταν στην Πέρα. Από πότε είχαμε να πάρουμε επιστροφή φόρου πετρελαίου, θυμάται κανείς? Αυτός ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα το έταξε, στην πλατεία της Λάρισας. Τότε σήμερα φέτος πετσοκομμένο, 50 μας έταξε, 60 το έκανε στα μπλόκα, 68 έδωσε στο τέλος. Πετσοκομμένο αλλά δείχνει τη δύναμη του αγώνα να προωθεί. Εδώ δεν χρειάζεται τώρα να πω ότι το μπλόκο συμμετέχει. Είναι ένα μπλόκο μοναδικό, ένας αγροτικός σύλλογος που κάθε χρόνο έχει εκεί τον μπλόκο. Πάνω στην κατεύθυνση και με το πλαίσιο ετοιμάτων που έχει η Πανελλαδική Επιτροπή και έτσι πρέπει να είναι. Και πάλι θα είμαστε εκεί. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Και θα πρέπει αυτό να γίνει, συνάδελφοι, σε συνεννόηση όλοι μαζί. Δεν είναι δυνατόν να είναι 20 τρακτέρ σε ένα μπλόκο, σε ένα νομό. Θα γίνει αυτό που λέει και ο συνάδελφος από το τίμα. Θα γίνουν γραφικοί στο τέλος. Να είναι 200. Και αυτοί που δεν μπορούν από τα μακρινά χωριά, ας έρχονται με το αγροτικό. Ας πίνουν ένα καφέ και στο μπλόκο, στο τρακτέρ. Η άποψή μας και η θέση μας και η πρόταση είναι ότι πρέπει να συμμετέχουμε, να γίνουν οι κινητοποιήσεις. Είναι ένα μέτρο να πιέσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά που μας ανήκουν. Και για να μπορέσουμε να δώσουμε προϊόν και για να μπορέσουμε να δώσουμε και να κινηθεί όλη η οικονομία. Γιατί εδώ που τα λέμε, εδώ το Ρώσοι είμαστε, μέσα στην οικογένειά μας και οι ίδιοι μας έχουν εργάτες που δουλεύουν στα εργοστάσια στις περιοχές μας. Και πόσοι από τους αγρότες είναι και εργάτες, είναι και αγρότες, πολύ μεγάλο κομμάτι. Η μόνη περίπτωση να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια να παράξουμε ή να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Οργανωμένα, με κοινό πλαίσιο, τις ίδιες μέρες, με κοινή στόχευση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πράγματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στην πορεία να είμαστε εδώ να ξαναπαλέψουμε άμα χρειάζεται. Εμείς θα συμμετέχουμε, θα δούμε και στην Πέρα, σε συνεννόηση με όλους τους αγροτικούς συλλόγους, μετά από εδώ θα συνεννοηθούμε να δούμε. Και σε συνελεύσεις, γενικές συνελεύσεις, προτάσεις, να δούμε πώς θα πάμε. Κάποιος άλλος. Πώς έχεις. Okay.
Καλησπέρα για από μένα. Εκπροσωπώ τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, όπου έχει οργανώσει αγρότες μεταξύ δύο νομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Αμιντέου και από το Δήμο Πτολεμαΐδας το Ανατολικό Τμήμα της Εορδίας. Λέγομαι Διαμαντίδης Θανάσης. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ κάπως διαφορετικά για να μην αναλώνουμε συνέχεια όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Μας έχουν καλύψει απόλυτα οι προλαλήσαντες και θέλω να εστιάσω στο σημείο του αγώνα. Όταν λέμε ότι το θεωρώ δεδομένο ότι είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να βγουν στους δρόμους. Αυτό φάνηκε από τη συμμετοχή, φάνηκε από τον Παλμό. Είναι δεδομένο ότι τις ημερομηνίες που προτείνανε μάλλον τα παιδιά για να συμμετέχουμε σε κοινό αγώνα, θα είμαστε όλοι συστρατευμένοι και θα είμαστε όλοι εκεί. Όμως, σε έναν αγώνα ξεκινάμε για να αναδείξουμε προβλήματα. Τα προβλήματά μας και όχι τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό γιατί στην περιοχή τη δική σας, είδαμε το προηγούμενο διάστημα, εκατέρωθεν κυβερνητικών παραγόντων, υπηρεσιακών παραγόντων και θεσμικών φορέων και αγροτοσυνδικαλιστών, να εκτοξεύονται επιστολές εκατέρωθεν και όλες αυτές ήταν εις βάρος του αγρότη. Μην τους αφήσουμε, παιδιά, στις δικές μας τις πλάτες, όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, να επενδύουν το πολιτικό τους μέλλον. Τα προβλήματα είναι δικά μας και εμείς θα παλέψουμε για το δικό μας τον αγώνα. Για τη δική μας την επιβίωση και για τα παιδιά μας. Έχουμε ιερή υποχρέωση όσον αφορά το κομμάτι του αγώνα που θα δοθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο Παλμός να είναι ισχυρός, η δυναμική να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι δεν σηκώνουμε άλλον εμπεγμό. Γιατί συνεχώς μας εμπέζουν. Ο σύλλογός μας το προηγούμενο διάστημα όσες επιστολές έχει βγάλει και έχει ανακοινώσει, μιλούσε για εμπεγμό. Στη Δυτική Μακεδονία οι τρεις νομοί, όσον αφορά το προανθικό στάδιο, στα μήλα, πληρώθηκαν, ενώ η Φλόρινα έμεινε απλήρωτη. Ξέρετε πόσο κοστολογήθηκε στο προανθικό στάδιο η καλλιέργεια του μήλου στη Φλόρινα? Λίγο παραπάνω από 300.000 ευρώ. Ακούσατε το νούμερο. 300.000 ευρώ. Και τα μήλα είναι απλήρωτα. Αυτό τι δείχνει? Ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε τάζουνε και στις δικές μας τις πλάτες επενδύουνε το πολιτικό τους μέλλον. Μην τους αφήσουμε λοιπόν. Ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός, πρέπει να είναι ισχυρός. Το παρόν φάνηκε από σήμερα. Πιστεύω ότι τα μηνύματα θα τα λάβουν όλοι τους. Ανεξάρτητα αν είναι θεσμικοί, αν είναι αγροτοσυνδικαλιστικοί ή αν είναι πολιτικοί παράγοντες. Και σίγουρα θα προσπαθήσουν από σήμερα το βράδυ, όπως είπε και ο φίλος ο Ρίζος, θα αρχίσουν να πέφτουν τηλέφωνα προκειμένου να διασπάσουν το κίνημα. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε, παιδιά. Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους και πρέπει να μας βρει πολλούς στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο και σε οποιαδήποτε μορφή αγώνα, και αν εξαγγείλουμε από εδώ, πρέπει να την υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Πιστεύω να είμαστε όλοι μαζί στο δρόμο. Κάποιος άλλος. Ποια πρέπει να πάρει το λόγο για να ακούσουμε και εμείς τις απόψεις και πώς πρέπει να κινηθούμε. Τάσο, μπορείς να έρθεις από εδώ. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Είμαι ο Χρήστος Τσιρανίδης από τη Σκίδρα. Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι είμαι σκηνοποιητής παρόν και με τον Τάσο και με τον Θόδωρο εδώ και 30 χρόνια. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι τα παλιότερα τα χρόνια πηγαίναμε στον κόμπο της Κόνεξ στην καντίνα με το τρακτέρι και μόνο που αφήναμε το τρακτέρι στον δρόμο αρχίζανε αυτοί και σου λένε μήπως γίνει κινητοποίηση. Και μόνο που βγάζαμε τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, αμέσως οι βουλευτές παίρναν τα τηλέφωνα και λέγανε κάτι γίνεται. Τα πρώτα χρόνια, μόνο που βγάζαμε τα τρακτέρ,
κερδίσαμε πάρα πολλά. Σιγά σιγά αυτό δυσκόλεψε. Μαλακώσαμε κι εμείς εξαρτηθήκαμε πιο πολύ από τους βουλευτές και η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή των τρακτεριών. Όταν είχαμε χρονιές με πάρα πολλά προβλήματα, όπως ήταν το 2015, που πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, τότε κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι τότε στην Αγρότικα, φίλε Τάσο και Θόδωρε, ότι για πρώτη φορά δεν γίνανε γένεια στην Αγρότικα εκείνη τη χρονιά. Η δύναμή μας είναι το τρακτέρι. Η δύναμή μας είναι ο διπλανός μας, ο αγρότης. Πρέπει δηλαδή να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις, πρέπει να κατανοήσει ο άλλος ότι από τα μνημόνια και μετά είμαστε αγρότες σε παρατεταμένη εξόντωση. Όντως, τα γεωργοεφόδια αυξήθηκαν πριν τον πόλεμο, πολύ σωστά είπε. Πριν τον πόλεμο αυξήθηκαν. Εγώ, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο κερασοπαραγωγός που έκοβε τις κερασίες μαζί με τα κεράσια, γιατί η τιμή έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάποιες αποζημιώσεις για να πληρώσουμε τα χρέη, για να καλλιεργήσουμε, αλλά υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουν κλείσει όλες οι αγορές. Του χρόνου δεν θα υπάρχει αγορά. Όσοι νομίζουν ότι θα υπάρχει αγορά είναι γελασμένοι. Έχει κλείσει και η Ρωσία και η Ευρώπη και φανταστείτε, η Ισπανία φέτος είχε πολύ μεγάλο παγετό. Έπαιρναν φρούτα από Ελλάδα φέτος οι Ισπανοί. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αγορές εδώ στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει έκθεση που θέλει να γίνουμε 2%, να μειωθούμε. Και φυσικά δεν θα είμαστε αγρότες, θα είναι πολυεθνικές. Αυτό, δεν θα πω περισσότερα πράγματα, αυτό πρέπει όλοι εδώ πέρα να πάμε στα χωριά μας, να το μεταφέρουμε στους διπλανούς μας, πρέπει να πείσουμε τις παρέες μας, τους φίλους μας, να συμμετέχουν. Αν δεν έρθουν εκείνοι, με 20 και με 30 τρακτέρια δεν θα κάνουμε τίποτα. Και μία πρόταση προς την Επιτροπή, σε αυτή τη μάχη, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και τους άλλους κλάδους. Ο κόσμος έχει προβλήματα και με τη ΔΕΗ και με τους μισθούς, με ταξιτζίδες, πορτικατζίδες. Πρέπει να γίνουν επαφές οπωσδήποτε και με αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Μην πάμε μόνοι μας οι αγρότες και πούνε, ορίστε, πάλι οι αγρότες κοιτάνε την πάρτη τους. Το πρόβλημα το έχει όλη η χώρα και πρέπει να όλοι μαζί να αγωνιστούμε. Πρέπει να τους πλησιάσουμε και αυτούς και να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Πάντα σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάναμε, όλοι, ο Εμπορικός Σύλλογος, οι εργάτες, ΕΚΤΕΛ, όλοι οι φορείς συμμετείχανε και υποστηρίζουν, γιατί η περιοχή μας, ο νομός και ο δικός μας και η Πέλαρας, όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, είναι καθαρά από αγροτικές περιοχές. Έτσι και από τους αγρότες περιμένουν. Οπότε χρειάζεται να έχουμε εμείς για να έχουν και αυτοί. Κύκλος είναι αλυσίδα. Άλλος, παιδιά. Μη μαζευτούμε συνάδελφοι, μη ξεχνάμε τι μας λέγουμε. Είμαι από το Μαντροχώρι. Για να σλίπεις που βλέπω εδώ πέρα το Μαντροχώρι, όλοι βρίσκονται 6-7 άτομα. 7.000 κάτι. Με τα σλίπεις, το λέω. Εάν θα μαζευτούμε πάλι στον κόμπο της Πουλούρας, σε απεργία θα είμαστε πάλι 50 τρακτέρ. Δεν πειράζει, Κώστα, άκουνα δεις, ο καθένας βγαίνει, είπαμε πολλές φορές, τα συζητήσαμε, ο καθένας βγαίνει για τον εαυτό του, σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ο καθένας ας αναλογιστεί πώς θα επιβιώσει από εδώ και πέρα. Εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, όποιος θέλει να διεκδικήσει, όποιος θέλει να κοιτάξει το σωστό, το πώς μπορεί να επιβιώσει με την οικογένειά του, ας έρθει. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι δεν ήρθε ο Τάσος, δεν ήρθε ο Πέτρος. Ο καθένας μπορεί να κάνει τον αγώνα του όπως καταλαβαίνει. Εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν, έτσι προχωράμε στον αγώνα μας. Θα το έχω και συνέχεια. Εάν θα το έλεγα, θα έλεγα το εξής. Εάν εμείς εδώ όλοι νομίζουμε δηλαδή ότι, όπως είπαμε, το κόστος παραγωγής είναι 1.000 ευρώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με αυτές τις τιμές και με αυτό το κόστος παραγωγής για του χρόνου.
Θα πρέπει λοιπόν ούτε ένας να διανοηθεί να μην δεν έρθει στην απεργία. Τόσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Και όχι και να τα λέμε τα σου. Να τα λέμε. Να τα λέμε, πας και συνεχιστούμε λοιπόν και κάνουμε κάτι. Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Δεν πειράζει. Ο καθένας είπαμε κάτι τώρα. Θα έχουμε άσχημη κατάληξη εάν δεν κινητοποιήσουμε κάποια κατάσταση φέτος για του χρόνου. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούμε να βάλουμε λεφτά, να επενδύσουμε στα χωράφια μας. Λοιπόν, και θα, όλο και θα ξεριζώνονται κάποια δέντρα και στο τέλος δεν θα μείνει ούτε ρίζα. Άλλος συνάδελφοι. Λίγο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει τον λόγο. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κοντίδης Χρήστος. Είμαι από το Συνδικάτο, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών η Μαθίας Πέλλας. Και μόνο με την παρουσία μας εδώ πέρα στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα που δίνεται. Το Συνδικάτο μας εκπροσωπεί πάνω από 1000 εργαζόμενους, εποχιακούς και μόνιμους, κατά κύριο λόγο εργαζόμενους στις βιομηχανίες της Κομπόστας. Αρκετοί από εμάς καλλιεργούμε παράλληλα μερικά στρέμματα προκειμένου να συμπληρώσουμε το εποχικό μας εισόδημα, το οποίο βλέπουμε σταδιακά να συρρυκνώνεται. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς. Όταν βλέπουμε το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται για τον αγρότη, καταλαβαίνουμε πως οι επόμενοι πληττόμενοι θα είμαστε εμείς, είτε ως καταναλωτές, είτε ως εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων, είτε ως μικρή παραγωγή. Και σας τιμάει αυτή τη στιγμή εδώ μέσα που το αναγνωρίζετε. Γιατί δεν είστε οι αγρότες και εμείς είμαστε οι εργάτες, μαζί παλεύουμε. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα διδακτική όσον αφορά την απορρόφηση του ροδακίνου και τον καθορισμό των τιμών. Το είδαμε καλά στα κονσερβάτικα. Δουλεύαμε μέρα νύχτα. Τα ψυγεία ήταν γεμάτα, εμείς ήμασταν κακοπληρωμένοι, εσείς αγωνιούσατε αν θα παραδώσετε και με τι τιμή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φρούτο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνει κομπόστα από το βιομήχανο, τα συμβόλαια έχουν ήδη υπογραφεί, η κονσέρβα θα πουληθεί σε όλο τον κόσμο, αποφέροντας τεράστια κέρδη. Για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαίος ο κοινός μας αγώνας, εργατών και αγροτών. Και απαντάω στον συνάδελφο από τη Σκύδρα, γιατί στον μπλόκο του Γυψοχωρίου ήμασταν και εργάτες, ήταν και αγρότες, ήταν και οι δάσκαλοι, όλος ο λαός της περιοχής ήταν εκεί και δίναμε και σε αυτούς που σταματούσαμε σακούλες με φρούτα. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται πως η κατεύθυνση της αγροτικής παραγωγής καθαρίζεται από μια κούφτα βιομήχανους, οι οποίοι υπολογίζουν με βάση το δικό τους κέρδος, κάνοντας κανόνα τη μονοκαλλιέργεια. Στην περίπτωση των ομόμενων συμπύρνου ροδακίνου, τη στιγμή που βρισκόμαστε ήδη στα πρόθυρα επιστημιστικής κρίσης, όπως μας λένε, και κατ' επέκταση ανάγκης για σιτηρά. Αυτό το έχουμε γενικά στο μυαλό μας και πώς επιδρούν πάνω στο τι θα παραχθεί με βάση πιανών ανάγκες. Η φετινή χρονιά, βέβαια, δεν είναι η μοναδική που κυριαρχεί ανασφάλεια για το αύριο. Και οι προηγούμενες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Φέτος όμως έχει εξαντληθεί υπομονή. Έπειτα από μια κούρσα ανατιμήσεων στα αγροτικά εφόδια, από το πανάκριβο αγροτικό ρεύμα, τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, το χαράτσι για να βάλουμε πράσινες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινα άλογα, τα 2 ευρώ στο πετρέλαιο, το διπλασιασμό του δημόσια λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο βιοπαλαιστής αγρότης βρίσκεται στα πρόθυρα του αφανισμού. Πώς όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού την επικείμενη λέλαπα αγρότες και εργάτες? Η πείρα αποδεικνύει πως μόνο με αγώνα μπορούμε να αποσπάσουμε το παραμικρό. Οι όποιες κατακτήσεις, όπως το αφορολόγητο που προείπαν οι συνάδελφοι αγρότες, ήρθαν έπειτα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την στήριξη των εργατικών σωματείων. Είναι πολύ συγκινητικές οι εικόνες με το πάμε να υποδέχεται τους αγρότες στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στη Βουλή, και να τους
να στείλει υποδομές για να μείνουν, να διανυκτερέψουν. Είναι πολύ ευχάριστο επίσης πως το τελευταίο διάστημα έχουν ιδρυθεί και νέοι αγροτικοί σύλλογοι, οι οποίοι υιοθετούν το αγωνιστικό πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι νέοι αγρότες εντάσσονται στον αγώνα και απορρίπτουν ιδεολογήματα του τύπου «Να πιάσουμε τον τάδε το δει να βουλευτεί». Αλήθεια, αυτοί οι βουλευτές δεν ήταν που ψήφισαν όλους τους μέχρι τώρα νόμους ή κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που οθούν τον μικρομεσαίο αγρότη στον αφανισμό, τον εργάτη στην εξαθλίωση. Από υποσχέσεις χορτάσαμε. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με αποκούμπι τον Αγροτικό Σύλλογο και το Εργατικό Συνδικάτο να διεκδικήσουμε μείωση του κόστους. Ο αγρότης να είναι σε θέση να παράγει φθηνά και ποιοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες αρχικά του λαού μας. Να πετύσουμε αγροτική και εργατική πολιτική που να διασφαλίζει ένα εισόδημα που να επιτρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια αγρότες και εργάτες. Είμαι βέβαιος πως μετά από τη σημερινή σύσκεψη θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσει όσο πιο πλατεία γίνεται το κάλεσμά μας. Άλλο τόσο βέβαιος είμαι ότι θα βγούμε να μπω υψηλότεροι, γνωρίζοντας ποιο πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρό μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, εργάτες και αγρότες. Το συνδικάτο μας, για άλλη μια φορά, θα σταθεί αλληλέγγυο στο δίκαιο αγώνα που δίνεται. Θα πολεμήσουμε τα κακοπροαίρετα ιδεολογήματα της κυβέρνησης, ότι οι αγρότες ζουν από τις επιδοτήσεις, όπως και ότι οι εργάτες ζουν από τα επιδόματα τα οποία θέλουν να μας στρέψουν τον ένα ενάντια στον άλλον. Εμείς επιλέγουμε το πιο δυνατό όπλο από όλα, την αλληλεγγύη. Και όποιος θέλει, ας έρθει απέναντί μας. Κοιτάξτε να δείτε, συνάδελφοι. Ο εργάτης, το όπλο του είναι η απεργία. Και 9 Νοέμβρη προκηρύχθηκε πανελλαδική απεργία. Αντίστοιχα, αν θέλει κάτι να πετύχει ο αγρότης, μόνο μέσω των κινητοποιήσεων. Συμφωνούμε και στηρίζουμε απόλυτα το να γίνουν εκείνο το τριήμερο κινητοποίησης. Θα είμαστε στο πλευρό σας, δεν είστε μόνοι, δεν είμαστε μόνοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Τάκης ο Τσουλάκος. Υπάρχει κάποιος άλλος. Ωραία, καλά τα σας. Γεια σας, ο Παναγιώτης Λούκας, είμαι από τον Μαρίνο Αντίπα. Από τον Μαρίνο Αντίπα, ο Παναγιώτης Λούκας. Συμφωνώ να μην ξαναρχίσουμε να λέμε ξανά τα ίδια. Εγώ για τη μορφή αγώνα ήθελα να πω μια κουβέντα, ότι φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας στις συνελεύσεις και πιάνοντας, ας πούμε, τους δικούς μας κλπ. Για να τους κινητοποιήσουμε και να τους εξηγήσουμε τους στόχους μας κλπ. Προτείνω εκείνο αυτό το τριήμερο των κινητοποιήσεων που θα έχουμε να κάνουμε μια συντονισμένη σε όλες τις πόλεις το νομό μας μια πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα που θα σταματούμε μέσα στην πόλη και με αυτόν τον τρόπο κοινοποιώντας στους υπόλοιπους πολίτες που πιστεύω ότι θα είναι αλληλέγγυοι μαζί μας, ότι θα τους κινητοποιήσουμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιοι θα είναι οι στόχοι μας και ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα κάνουμε. Αυτό ήθελα να πω, το βάζω σαν μια πρόταση να τη συμφωνήσουμε και κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι μαζική, να είναι συντονισμένη, να είναι για να ακουστεί, ας πούμε, στο Πανελλήνιο, πρέπει να είναι σε όλες τις πόλεις ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι και αυτή μια πρόταση. Έχει σειρά λίγο, νερό σου. Συνάδελφε, ο Κουτούφης ο Φάνης, είμαι από τον Αγροτικό Σύλλογο Κρύας Βρύσης. Συμφωνούμε με όσα αναφέρθηκαν εισηγητικά εδώ από τους συναδέλφους. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα όσα υπόθηκαν για το Ροδάκινο, είτε Επιτραπέζιο είτε Συμπύρινο, εννοείται ότι αφορούν και τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τα Αχλάδια. Αυτό συμβαίνει τώρα με την παραγωγή του μήλου, ειδικά εκεί σε εμάς στην περιοχή της Άρνησας, Παναγίτσας που συγκεντρώνονται τα μήλα. Για τα ακτινίδια που θα ακολουθήσουν δεν γνωρίζουμε. Συνεπώς αφορά το σύνολο ειδικότερα των δεδροκαλλιεργητών. Και να πούμε, συνάδελφοι, ότι μπορεί
φέτος σε κάποια προϊόντα, κύριε σε αρωτρές καλλιέργειες, δηλαδή βαμπάκια, καλαμπόκια, να τσιμπάνε λίγο οι τιμές και να κάποιοι συνάδελφοι να τρίβουν τα χέρια τους. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, φεύγουν αυτά τα χρήματα στις τσιμπημένες τιμές, είτε με τη ΔΕΗ, με το κόστος που πληρώνουμε στις πομόνες, είτε με το ίδιο το κόστος καλλιέργειας, είτε ακόμα και με την καθημερινότητά μας, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζοντας για το σπίτι μας, ξανομίζονται τα όποια χρήματα έχουμε στην τσέπη μας. Συμφωνώ, συνάδελφοι, με τις προτινόμενες ημερομηνίες για κινητοποίηση, οι οποίες πρέπει να είναι συντονισμένες. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό εδώ πέρα που καταφέρνουμε υπό την αιγίδα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να συσπυρώνονται, να συντονίζονται αγροτικοί σύλλογοι από 5 νομούς, δεν είμαστε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όπλο αυτό εδώ πέρα και πρέπει να το προστατεύσουμε και να το δυναμώσουμε. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να πούνε ότι 10, 11, 12, 13 που προτείνονται αυτές οι ημερομηνίες είναι συγκομιδές, μήλα κτλ. Ή θα ξεκινήσουν τα ακτινίδια. Ωστόσο, συνάδελφοι, κατά καλό καιρό, 4 Ιουλίου, στην Πέλα, με αφορμή εκεί το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε με τους κερασοπαραγωγούς της περιοχής της Έδεσας, καταφέραμε και κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση στην Έδεσα. Κατά καλό καιρό, έβραζε ο τόπος, 4 Ιουλίου. Αφήνουμε έστω για μία ημέρα το χωράφι μας, συνάδελφοι, για αυτό είχαμε σαν σύνθημα, για να μην το αφήσουμε για πάντα. Και πρέπει εδώ να διεκδικήσουμε ζητήματα πέραν από τα ετήσια, δηλαδή να την κουτσοβολέψουμε και φέτος που λέμε, μακροπρόθεσμα. Διότι από ό,τι φαίνεται, αυτό εδώ πέρα δεν θα σταματήσει φέτος. Αυτή εδώ πέρα η κατρακύλα που υπάρχει στην αγροτική παραγωγή δεν θα συνεχίσει φέτος. Υπάρχουν πέραν από τις συγκυρίες που λένε, υπάρχει και η κοινή αγροτική πολιτική, την οποία βεβαίως πρέπει να την αντιπαλέψουμε και να το έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας. Άρα πρέπει και εμείς πιο προωθημένα να ζητήσουμε, προκειμένου, πώς το λένε, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να ζούμε τις οικογένειές μας. Πρέπει να συντονιστούμε, να πάμε στους συλλόγους μας, στα μέλη μας, να τα ενημερώσουμε, να βγούμε δυναμικά και να συντονίσουμε τώρα με ποιο τρόπο, ποιες μορφές και τα λοιπά, είμαστε σε συνεννόηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, Στεφάνη. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Με ημέρες ονομάζομαι Ευάγγελος, είμαι από τον Δήμο Αμιντέου, πρωταρχικός παραγωγός. Θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα γιατί είδα μια ανάρτηση στο Facebook ότι έχουμε συγκέντρωση. Αν δεν την έβλεπα, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Κάποτε κάναμε κινητοποιήσεις, βγάζαμε τα τρακτέρ στους δρόμους και το βλέπαμε αυτό στις τηλεοράσεις. Και παίρναμε θάρρος και βγαίναμε όλο και περισσότεροι. Στις τελευταίες κινητοποιήσεις με τρακτέρ, όπως αντιληφθήκαμε όλοι μας, κανένα κανάλι δεν τις έδειχνε. Και εμείς αποφερνόμασταν και δεν βγαίναμε. Οι ίδιοι αγρότες. Βλέπαμε τα κανάλια και λέγαμε: λίγοι είμαστε, τι να κάνουμε να βγούμε, θα μας κοροϊδεύουν κιόλας. Οπότε, δεν αρκεί μόνο να στείλουμε τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να τον πληροφορήσουμε στον κόσμο. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει αγώνας, ότι θα γίνουν οι συγκεντρώσεις. Καλώς θα γίνουν, αλλά πρέπει να το μάθει ο κόσμος στο τελευταίο χωριό. Αφού ήρθα λοιπόν σήμερα εγώ, επειδή είδα μια ανάρτηση στο Facebook, καλά είναι η Επιτροπή Μπλόκων να κάνει μια σελίδα στο Facebook, γιατί πλέον καλώς ή κακώς όλοι οι αγρότες από εκεί παίρνουμε την πληροφορία. Να κάνει μια σελίδα στο Facebook, ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι. Υπάρχει. Να την πληροφορήσουμε στον κόσμο, ώστε από εκεί πέρα να βλέπουμε τι συγκεντρώσεις μας. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά σελίδα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι σε πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα έχουμε μείνει πίσω. Νομίζω ότι και αυτό θα προχωρήσει. Άλλος που θέλει να μας προτείνει κάτι ή τέλος πάντων να πει την άποψή του. Παιδιά, ήθελα να πω κάτι. Δηλαδή, γιατί ακούω βγαίνουμε λίγοι, βγαίνουμε πολλοί. Εγώ ήθελα να σας πω από τη δικιά μου εμπειρία, από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βερίας, ότι στον κόμπο της Κουλούρας όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν 20, γίναμε 50, ποτέ δεν σκεφτήκαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σήμερα είμαστε λίγοι, ότι πρέπει να γίνουμε 1000. Μακάρι να γίνουμε 2000. Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη φοβία ότι είμαστε 20 τρακτέρ. 20 τρακτέρ, 20 τρακτέρ. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας. Αυτά είμαστε. Και πάντα όλα αυτά τα χρόνια,
όλες φορές κάναμε μία κίνηση, πάντα κάτι κερδίζαμε. Πάντα κάτι κερδίζαμε. Δεν πρέπει δηλαδή να περιμένω εγώ να βγουν χίλιοι και να πάω κι εγώ να γίνω χίλιος ένας. Δηλαδή να μην πιάνουμε σε αυτή τη φοβία ότι «Α, δεν βγήκε ο ένας, δεν βγήκε ο άλλος». Θα βγουνε πέντε, θα κάνουν αυτοί οι πέντε τον αγώνα. Όποιος καταλαβαίνει ότι πρέπει να έρθει, θα έρθει. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα όλος ο κόσμος, όλος ο νομός είναι γονατιστός. Εάν δεν κινητοποιηθούμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πρέπει να το πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Δεν το πήρε χαμπάρι. Άστο να κοιμάται. Τι να κάνω. Δεν πρέπει εγώ να περιμένω δηλαδή να βγουν όλοι και μετά να βγω. Ακούω λέει, α, εκείνος δεν βγαίνει, δεν βγαίνω εγώ. Ρε μη σε νοιάζει εκείνο, κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε την οικογένειά σου. Ένας-ένας. Αν με επιτρέψεις, συνάδελφε Τάσο, θα έκανε μία κουβεντούλα και θα κλείσω. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Τάσος. Να αναφερθούμε λίγο και ήταν οι μέρες που συγχωρέθηκε ο Βαγγέλης ο Κούτας, ο ιδρυτής και πρωτεργάτης αυτής της επιτροπής. Όταν κάποια στιγμή τον πήρα τηλέφωνο και λέω, κύριε Βαγγέλη, βγαίνω, αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Μου λέει, πόσα τρακτέρ είστε. Λέω, τι να σας πω, θα μπορώ να ξέρω το βράδυ. Αν είναι ένα, μου λέει, είναι λίγα. Αν είναι δύο, είναι πολλά. Μπορείτε να κάτσετε εκεί, να περιμένετε, να κάνετε αυτό που πιστεύετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι ποιος ήρθε και ποιος συμμετέχει. Οι άνθρωποι που πάνε και προσπαθούν, όλοι εμείς που δίνουμε τον εαυτό μας για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα πρώτα για μας και μετά για όλους τους άλλους που είναι ίδιοι σαν και εμάς, αυτή την προσπάθεια. Αυτό, το ότι είμαστε λίγοι, το ότι δεν έρχονται, το ότι δεν θέλουν, το ότι μας κατακρίνουν, ο καθένας τη δουλειά του και εμείς τη δικιά μας. Το θέμα είναι ότι είμαστε λίγοι επειδή δεν φτάνει η πληροφόρηση στον κόσμο. Όχι, δεν το είπα για σένα. Ναι, είμαστε λίγοι επειδή δεν φτάνει η πληροφόρηση. Είναι κρίμα να αγωνιζόμαστε και να μην φτάνει η πληροφορία στον κόσμο. Είναι κρίμα. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο το καλύτερο. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Λέγεται έτσι. Καταρχήν, καλησπέρα συνάδελφοι. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμά μας. Να πούμε ότι όταν ξεκινάμε έναν αγώνα, να ξέρουμε πρώτα ποιοι είναι αντίπαλοι. Και αντιπάλους έχουμε τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους, τις κυβερνήσεις και το κράτος τους. Έχουμε αντίπαλο την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στόχο και αυτά διακηρύσει και πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει η γη και η παραγωγή να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός είπε ότι στόχος μας είναι οι οικονομίες κλίμακος. Πράγμα που σημαίνει αυτό ακριβώς, να συγκεντρωθεί η γη σε λίγα χέρια. Για να μπορέσει η νέα τεχνολογία να εισαχθεί, να μειώσουν τα κόστη και να είναι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αναλάβουν τη γη και την παραγωγή ανταγωνιστική στις ξένες χώρες. Λοιπόν, τι ζητάμε, συνάδελφοι, να το κάνουμε καθαρό. Πρώτα απ' όλα την άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός μας. Δε φταίμε εμείς που επιβλήθηκε το ρώσικο εμπάρκο. Δε φταίμε εμείς που αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία και γενικεύεται, συνάδελφοι, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Γενικεύεται, μπορεί να πάρει και η μπάλα και μας, γιατί η χώρα μας είναι διάσπαρτη από αμερικάνικες νατοϊκές βάσεις. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς για τον ΕΛΓΑ που καταστρατηγεί τον κανονισμό του και δεν καλύπτει τις βροχοπτώσεις που προβλέπεται από τον κανονισμό του.
Δεν φταίμε εμείς για τις εξευθελιστικές τιμές που μας δίνουν και που φτάνουν στη λαϊκή κατανάλωση 10 φορές παραπάνω. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε μια τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει ένα μεροκάματο, εάν δεν αποζημιωνόμαστε από τον ΕΒΓΑ, μπορούμε να ζήσουμε και να ξανακαλλιεργήσουμε? Σε καμιά περίπτωση. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν βγήκαμε στους δρόμους, ήταν μαζικοί οι αγώνες μας και επίμονοι, κερδίσαμε πολλά πράγματα, συνάδελφοι, και τα ανέφερε ο Ρίζος ο Μαρούδας, να μην πω σε νούμερα, αλλά είναι 1 δισεκατομμύριο και κάτι το χρόνο που μας έμεινε από τα μπλόκα του 16. Έτσι. Λοιπόν, εμείς συμφωνούμε, έτσι πως μπήκε από την εισήγηση που έκανε ο Ρίζος, 10, 11, 12, ένα τριήμερο αγωνιστικών κινητοποιήσεων με τα τραχτέρ, γιατί αυτό είναι το όπλο μας και το τραχτέρ δίνει ζωντάνια και ανάταση και στα άλλα λαϊκά στρώματα. Και το επόμενο βήμα, να πάμε στην Αγρότικα και να δώσουμε το βροντερό παρόν εκεί. Λοιπόν, είμαστε πεπισμένοι ότι μόνο με τους αγώνες μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Κατεβαίνουμε στα χωριά και συνεχίζουμε. Κάνουμε τον αγώνα μας για τη μαζική συμμετοχή. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος τελευταία να μιλήσει? Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα, μια σοβαρή κουβέντα. Ακούστηκαν προτάσεις. Η συνάντησή μας θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη. Τέθηκαν ζητήματα και προβληματισμοί. Όλοι μας τα ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι η ώρα των αποφάσεων και των κινητοποιήσεων. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο από τη σημερινή συνάντηση ήταν ότι είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους με μια φρεσκάδα στη σκέψη, με προτάσεις ουσιαστικές, επικοδομητικές, τις οποίες θα πρέπει σε κάθε γενική συνέλευση που θα πάρει ο κάθε σύλλογος από εμάς, θα πρέπει να τις συμπεριλάβει, να τις αξιοποιήσει για να ελπίσουμε σε κάτι διαφορετικό. Γιατί λέω ότι πρέπει να ελπίσουμε σε κάτι διαφορετικό? Γιατί ζούμε κοσμογονικές αλλαγές σε διάφορα ζητήματα, αλλά τις ζήσαμε και στο ίδιο το Ροδάκινο, το οποίο θεωρήθηκε κάποτε η ατομομηχανή της ανάπτυξης, της προόδου για τις περιοχές μας, της οικονομικής ευμάρειας για τους αγρότες, όλα αυτά κάποτε, ενώ σήμερα είναι ο μεγάλος ασθενής, είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι το μεγάλο ζήτημα. Η αλήθεια είναι πια ότι με μία σωστή στρατηγική, με μία λογική σωστής διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης, με μία ταξινόμηση σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και τις περιοχές, με ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα περιμέναμε να εκπονηθεί από κάποιες κυβερνήσεις και δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα, με μία πρόταση την οποία μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προωθήσουμε, να κρατήσουμε αυτή την παραγωγή, γιατί δεν είναι 4 γενιές, ίσως να είναι και περισσότερες, όπως είπε η Γεματούλα, οι οποίες και εμείς οι ίδιοι μεγαλώσαμε το Ροδάκι. Είναι πολλές λοιπόν οι γενιές οι οποίες ανδρώσαμε ανθρώπους σαν και εμάς, όπου κάποιοι έχουν φύγει για αλλού αξιοποιώντας σπουδές κτλ. Και κάποιοι έχουν παραμείνει στους ίδιους τόπους με τους γονείς μας. Εμείς λοιπόν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η παραγωγή μας χρειάζεται. Είμαστε πεπισμένοι ότι το Ροδάκινο το θέλουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι το Ροδάκινο μπορεί να ξαναδώσει πάλι καλές εποχές. Το ζητούμενο είναι το εξής. Η πολιτεία το θέλει. Και θα πρέπει να το, εάν το θέλει, έχει καλώς να καθίσει να συζητήσει μαζί μας, να βρούμε κάποιες λύσεις
ουσιαστικές ώστε να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Εάν δεν το θέλει, θα πρέπει να το επιβάλλει. Η θέση της όμως είναι να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών σε ό,τι αφορά την διασφάλιση των τιμών, οι οποίες θα μας δίνουν ένα εισόδημα ικανό να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες μας, στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα είναι αυτή που θα πρέπει να ρυθμίσει το πόσες ποσότητες θα πρέπει να παράγονται και πόσες θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν, ώστε να μοιράσουμε αυτή τη διαδικασία και σε άλλες καλλιέργειες, οι οποίες μπορεί σήμερα να υπολείπονται. Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς στόχο, χωρίς όραμα δεν μπορεί να μείνει καλλιέργεια, αφήνοντας τα πάντα στην τύχη, τα πάντα στην ελεύθερη οικονομία, η οποία ρυθμίζει, λέει, τις καταστάσεις. Επομένως, η δύναμή μας, η διαπραγματευτική μας δύναμη, η αγωνιστική μας δύναμη θα είναι αυτή που θα επιβάλλει κάποια πράγματα. Θα είναι αυτή που θα εξορθολογήσει το σύστημα, θα είναι αυτή η οποία θα δώσει στον παραγωγό αυτό που του αναλογεί και είναι αυτή που θα δώσει και στον καταναλωτή τη δύναμη να επιβιώσει και αυτός, γιατί όπως είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοί μου, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την ιστορία. Είναι και άλλοι που υποφέρουν και είναι πολλοί αυτοί οι άλλοι που υποφέρουν. Με αυτό το πρόταγμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων στις περιοχές μας, στους αγροτικούς μας συλλόγους ο καθένας. Θα πρέπει να ορίσουμε κοινές ημερομηνίες στο τριήμερο που αναφέρθηκε προηγουμένως, ώστε να δούμε τη δύναμή μας, να δούμε και την ανταπόκριση του κόσμου μας, η οποία δείχνει από τη σημερινή συνάντηση ότι θα είναι μεγάλη, και να βαδίσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η αγρότικα και η συνάντηση με τους υπουργούς, οι οποίοι ρυθμίζουν, υποτίθεται, τις τύχες της αγροτικής παραγωγής. Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να κλείσω την σημερινή μεγάλη συνάντηση, να ανανεώσουμε ένα ραντεβού και στις γενικές συνελεύσεις μας, αλλά και στους δρόμους με τις κινητοποιήσεις, και αμέσως μετά την αγρότικα να ξαναβρεθούμε για να αποτιμήσουμε και τον κόπο τον οποίο έχουμε κάνει ως τότε, αλλά και να δούμε τις από εκεί και πέρα ενέργειες. Με αυτά τα λίγα σας ευχαριστούμε, που ανταποκριθήκατε. Και για τις βροχοπτώσεις, για τις ζημιές που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, εμείς ζητάμε όλα τα ροδάκινα και όλα τα νεκταρίνια να πληρωθούν. Και όλη την πρωτοάμε υπέρχει, δεν είναι μόνο τα ροδάκινα. Όλες οι καρικέρες καλέρια που πάρουν τα μάσκα. Αλλά δεν θα ξεχωρίσουμε αυτή δεν έπαθε ζημιά, αυτή έπαθε ζημιά. Ό,τι προϊόν έχει πάθει ζημιά από τις καιρικές συνθήκες πρέπει να πληρωθεί. Και αφού έχουν πάθει στην πλειοψηφία το 90% ζημία, πρέπει να πληρωθούμε σε όλες τις ποικιλίες. Είτε είναι ροδάκινα, είτε είναι νεκταρίνια, είτε είναι βερίκοκα, είτε είναι αγλάδια, όλες τις ποικιλίες πρέπει να πληρωθούν. Ας βρουν τον τρόπο να μας πληρώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλό αγώνα.